Πώ πήρε και να βγάζει στο βαστόνατο Εντάξει, ε, Βασικά, ο κύκλο των Αχυλιά δεν έκλεισε όπω θα θέλαμε όλοι. Οπότε εντάξει, σκέφτηκα και εγώ ότι ήταν καιρό για μένα να κάνω ένα βήμα παρακάτω. Ε, μια ευκαιρία από το ΑποΕΛ ήταν έτσι, μεγάλη τιμή. Οπότε αποφάσισα κι εγώ να κάνω το βήμα παρακάτω και να πάω στο ΑποΕΛ. Αποδεχτώ και εγώ την πρόκληση αν θέλεις να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε μια ομάδα πιο υψηλού επίπεδου εισαγωγικά πάντα για να μειώσουμε και τον αχιλιάδο την ομόνια. Και ναι και το Αποέλ είναι μια ομάδα η οποία πάει, κάθε χρόνο θέλει να είναι ψηλά, θέλει να πρωταγωνιστεί οπότε και για μένα ήταν στοίχημα και είναι στοίχημα να είμαι σε μια τέτοια ομάδα με τρομερή οργάνωση, με όλα οπότε ναι θα ήθελα και εγώ να κάνω το βήμα παρακάτω. Κυρίε και κύριοι, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη podcast τη Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση, τα CBF Podcast. Σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον Δημήτρη τον Γεωργακούδη, τον καλαθοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ πλέον. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, χάρη μου. Ευχαριστώ. Είναι χαρά και τιμή να με έχετε εδώ. Ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική κουβέντα και πάει καλά η κουβέντα. Ε, Καρχά, να ξεκινήσουμε από τα παιδικά χρόνια. Και στη συνέχεια να πάμε στα επαγγελματικά σου βήματα και στις προσωπικές σου επιτυχίες. Ε, λοιπόν, ξεκίνησα τον μπάσκετ σε ηλικία 7 χρονών, ε, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη όταν έμενα, στο Νέα Ευώσμου. Ε, όπου έπαιξα για 2-3 χρόνια σε μικρή ηλικία. Φυσικά δεν θυμάμαι πολύ, ήταν πιο ε, μακρινές οι μνήμες αυτές. Ε, μετά μεταβήκαμε στην Κύπρο το 2010 οικογενειακά και σταμάτησα τον μπάσκετ για μια περίοδο. Ε, είχα ξεκινήσει, έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα σαν τερματοφύλακας. Μου φαίνονταν πιο ελκυστικό το άθλημα τότε, σε εκείνη την ηλικία. Τάξη, ε, σαν μικρό παιδί και εγώ δοκίμαζα ε, διάφορα αθλήματα, να δω που ταιριάζω. Επειδή είσαι ποταμό σκεψιών, οφείλω να σε διακόψω ε, και να πάω στο 2000. 10 Όπω είπε, που έρχεστε στην Κύπρο. Πώ είναι η προσαρμογή, πώ είναι να μεγαλώνει σε έναν προάστιο τη Λευκοσία, Εντάξει, ε, Σαν παιδί και εγώ δυσκολεύτηκα λίγο να, ε, να προσαρμοστώ στη, στα δεδομένα τη τότε εποχή. Ε, εντάξει, προσπάθησα και εγώ μέσα από το σχολείο να κάνω παρέ, μέσα από τον αθλητισμό να κάνω παρέ, να βρω φίλου. Αλλά εντάξει, τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα σε εισαγωγικά πάντα. Εντάξει, φυσικά μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από το σχολείο μπαίνει σε κοινωνικά πλαίσια, κοινωνικοποιείσαι και βρίσκει και εσύ τη θέση σου. Επειδή off oh the record μου είχε πει ότι δεν υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα, αυτέ οι μικρέ που εντόπισε και εσύ είναι και χρειάζεται ο Δημήτρη να βάλει τον εαυτό του σε μια διαδικασία, ούτω ώστε να καταφέρει να φέρει πέρα κάποια πράγματα. Εντάξει, βασικά οι μικρές διαφορές ήταν παραπάνω η διάλεκτος. Εντάξει, στην αρχή δυσκολεύτηκα λίγο το να μπορώ να καταλαβαίνω ε, τι μου λένε και τα παιδιά προσπαθούσαν να μπουν στα δικά μου δεδομένα, προσπαθούσαν να μιλήσουν με διαφορετική διάλεκτο εκείνα ώστε να μπορέσουν να συνεννοηθούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά σιγά-σιγά με τον καιρό... Ε, Μαθήμα. Σου κάναν τα χειρίθμα. Ναι, ναι. Ε, μου έκαναν τα χειρίθμα μαθήματα και έμαθα και εγώ με τη σειρά μου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε άλλη διαφορά. Εντάξει, λίγο. Ε, βασικά, ναι, βασικά θα πω ότι ήταν μόνο διάλεκτο. Δεν ήταν ότι ήταν κάτι άλλο το οποίο με δυσκόλεψε τόσο. Και επειδή έρχεσαι από τη Θεσσαλονίκη, ε, όταν ήσουν 10 ετών, στην Θεσσαλονίκη υπήρχε κάποια επαφή με τον μπάσκετ πέραν από το, ότι αγωνιζόσουν στην ομάδα του Εβόσμου. Εντάξει, στην Ελλάδα ε, είναι έτσι η κοινωνία, έτσι είναι οι περιοχέ όπου έχεις πάντα εύκολη πρόσβαση στον αθλητισμό. Ε, κάθε περιοχή έχει το γήπεδο τη, είτε ανοιχτό είτε κλειστό. Κάθε περιοχή έχει την ομάδα τη όπου μπορεί να πας είτε να παρακολουθήσει τι πιο μεγάλε ομάδε, είτε να ξεκινήσει και εσύ τα βήματά σου ε, στον χώρο του μπάσκετ, στην οποιαδήποτε ομάδα υπάρχει στη γειτονιά σου. Οπότε, ναι, είναι πιο εύκολο ε, να ενταχθεί, να έχει επαφή, είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό επίπεδο. Και επειδή το 2010 δεν υπήρχε σαν σκέψη για ένα παιδί ο Νίκο Γκάλι. Ε, σου είχαν μιλήσει αυτό, ε, άκουσε ιστορίε για τον Γκάλι, ή ε, μεγάλωσε με δικά σου πρότυπα και ποια είναι αυτά. Ε, εντάξει, ε, η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι δεν μιλούσαμε πολύ για αθλητικά. Ίσως λίγο η μητέρα μου που ήταν λίγο πιο φαν των αθλημάτων ας πούμε μπορεί να μου είχε πει για τον Γκάλη για τον Φασούλα ή για τον Γιαννάκη οποιοδήποτε αλλά δεν ήταν ε, ότι ήταν φανατικό, φανατική και μπορούσε να μου εξηγήσει κάποια πράγματα σχετικά με τον αθλητισμό. Εντάξει, εγώ όσο μεγάλωνα έβλεπα λίγο τον Διαμαντίδη, λίγο τον Σπανούλη ε, εντάξει, λίγο πιο σύγχρονοι ήρωες της δικιάς μας εποχής ο Κόζο Καγιούζη που είναι μαζί μα τώρα στα Κυπριακά Ναι, ναι, σίγουρα και ο Κόζο Καγιούζη. Ε, εντάξει, παραπάνω έβλεπα ευρωπαϊκό μπάσκετ. εντάξει, τώρα για το NBA, σαν παιδί, εντάξει, βλέπει και εσύ του Σταρ, ενθουσιάζεσαι. Ε, εντάξει, εγώ έβλεπα τον Κόμπι Μπράιαν για παράδειγμα. Ε, ναι, εντάξει. Πέραν από τον Black Mamba, δεν υπήρχε και κάποιο άλλο για να το εμβαθύνουμε περισσότερο ενώ όσον αφορά παιχτικά Τη προτιμήσει του Δημήτρη. Α, για μένα όχι, ήταν μόνο, μόνο κόπη. Ε, στην Κύπρο, πότε έγινε η πρώτη επαφή σου με τον μπάσκετ. Ε, εντάξει, η πρώτη μου επαφή με τον μπάσκετ ήταν το 2013-2014. Ε, το μπάσκετ στην Κύπρο το ξεκίνησα τελείω τυχαία. Ήταν η, η γυναίκα του κόρτου του Κυριάκου, του Γιάνγκουλη, ήταν δασκάλου μου στο δημοτικό. Ε, οπότε σε μια γιορτή στο, στο σχολείο που κάναμε, έτυχε ε, να ήταν και ο Κούζο ε, με είδε, μου είπε ότι ήμουν αρκετά ψηλό για την ηλικία μου, ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσω μπάσκετ. Ε, εγώ συνέχισα να παίζω ποδόσφαιρο όμω, δεν το ήθηκα, δεν είχα κανένα θέμα. Ε, και ένα χρόνο μετά, κάπω μου ήρθε μια αναλαμπή και αποφάσισα να αλλάξω. Πιστεύει στην τύχη, δηλαδή α, δεν ήταν εκεί ο Κυριάκο, τη γιορτή εκείνη, ο Δημήτρη. Εντάξει, δεν ξέρω. Πιστεύω πω ναι, αν δεν ήταν ο Κούζο Κυριάκο να μου βάλει το ρέθισμα εκείνη τη στιγμή, εκείνο το, το μικρόβιο, α πούμε λίγο, ναι, νομίζω ότι μπορεί να μην έπαιζα μπάσκετ, μπορεί να συνέχιζα να παίζω ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν θα έβγαινε το γονίδιο μια φορά προ τα έξω. Ή αυτό το ερέθισμα, όπω λε και εσύ. Εντάξει, ίσω να έβγαινε σε λίγο πιο μετά, λίγο πιο μεγάλη ηλικία, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι εκείνη η στιγμή που μου έδωσε εκείνο το ρέθισμα και εκείνη τη συμβουλή ήταν λίγο καθοριστική. Παρόλο που συνέχισα να παίζω ποδόσφαιρο, μετά από κάποια φάση και... Και επειδή αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο, ε, έχεις πάρει κάτι από ποδόσφαιρο, έχεις αντλήσει κάποια εφόδια από εκεί που πιστεύεις ότι ίσως σε έχουν βοηθήσει στον μπάσκετ, για παράδειγμα, επειδή ξέρω ότι αγωνιζόσου στη θέση του θερμοφύλακα, σωστά. Yeah, yeah. Η εκτείναξη, για παράδειγμα, βοηθάει στο να πάρει κάποιο rebound ή οτιδήποτε. νομίζω δεν μπορεί να παρομοιάσει τα δύο αθλήματα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικοί τρόποι προπόνηση. Ε, εντάξει, και στη θέση του θερμοφύλακα τώρα, το μόνο που μπορεί να παρομοιάσει με τον μπάσκετ νομίζω είναι το να πάρει ένα rebound, γιατί όλα τα άλλα διαφέρουν. Χρησιμοποιεί πόδια, χέρια, άλμα, αποκρούει την μπάλα. Στον μπάσκετ πρέπει να την έχει στα χέρια σου. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι ε, το ποδόσφαιρο με βοήθησε σε κάποιο βαθμό στον μπάσκετ. Πιστεύει στα πολλά background ενό αθλητή, Δηλαδή για να πας να παίξει μπάσκετ, πρέπει κάποιοι λένε, κάποιε σχολέ υποστηρίζουν ότι πρέπει να έχεις πολύ διάστατο αθλητικό προφίλ πρώτου το κάνει. Ε, εντάξει, ίσω ε, το κάθε άθλημα που έχει κάνει στο παρελθόν να σου δίνει μια υποδομή και αν μπορεί να σε βάλει ε, σε μια θέση πιο πλεονεκτική. παράδειγμα, αν έχει κάνει κάποιο άθλημα με επαφή, όπω τζούντο, Καράτε, οτιδήποτε, μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι πιο δυνατό. Ε, εντάξει, σίγουρα σου δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα από άποψη ότι έχει ξεκινήσει και ε, πως είναι, να απτύσσει αρκετέ ικανότητε. Και ποιο είναι το σημείο αναφορά για τον Δημήτρη που λέει: Κοίταξε να δει, εγώ θα μείνω στον μπάσκετ και αυτό θα είναι ο αθλητικό μου κόσμο από εδώ και πέρα. Εντάξει, εγώ όσο ήμουν μικρό και ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον μπάσκετ, εμένα παραπάνω με ενδιαφέρει το να είμαι με του φίλου μου, να κάνω παρέα μαζί του. Οπότε επειδή ήμασταν μια παρέα μέσα στο γήπεδο, δεν με ενοχλούσε. Και ήταν αυτό που με Κρατούσε πολύ με στο γήπεδο. Εντάξει, σίγουρα ήταν και ο Κούζο Κυριάκο, ο οποίο είχε μεγάλο ζήλο ε, για προπόνηση, για δουλειά. Ήταν και αυτό κάτι που με κρατούσε σίγουρα. Εντάξει, το σημείο που αποφάσισα ότι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό όσο πιο πολύ μπορώ ήταν κοντά στα 16-17, όπου είδα και εγώ ότι μπορώ να σταθώ λίγο στο αντρικό επίπεδο στη δεύτερη κατηγορία με του πιο μεγάλου. Οπότε κάπου εκεί πέρα είπα και εγώ ότι ξέρει, τι, ε, καλό είναι να μείνω εδώ στο χώρο με του φίλου μου, να βάλω σοβαρή δουλειά μέσα και να προσπαθήσω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Μου δίνει πολύ ωραία να assist για δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι για τη φιλοσοφία του προπονητή που πρότιμα. Πώ βγάζει ένα προπονητή από τον Δημήτρη τον καλύτερο του εαυτό, η πρώτη ερώτηση. Ε, σίγουρα με εμπιστοσύνη. Εντάξει, ε, να μου δείξω ότι με εμπιστεύετε, ότι ε, έχω την ελευθερία να μπορέσω να βγάλω τα πράγματα που μπορώ μες στο γήπεδο και σίγουρα με το να, να σε βοηθήσει ε, και εκείνο μέσα από τη δουλειά στην προπόνηση να καταλάβει τι χρειάζεται από σένα, να καταλάβω τι χρειάζεται εκείνο από μένα, ώστε να μπορέσω να δώσω το καλύτερο δυνατό στην ομάδα. Συνέδεσες μια αναμνήση στην καλάθωσφαιρά στο μυαλό σου, δηλαδή μου είπε ότι πηγαίνατε με φίλου και παίζατε μπάσκετ στη γειτονιά. Για παράδειγμα, σε ποιο γήπεδο πηγαίνετε. Εμεί πάντα παίζαμε στο σχολείο στην Παλουριώτησα, στο κλειστό. Τε καλοκαίρι, χειμώνα. Ε, κάναμε πάντα προπόνηση με τον Κρού τον Κυριάκο. Μέναμε μόνοι μα να παίξουμε. Ε, ναι, γενικά εκείνο το γήπεδο είναι ένα γήπεδο με πολλέ αναμνήσει και έχουν το περάσει ποιο... πολλέ φουρνιέ από παιδιά μέσα στην ομάδα. Το οποίο να πούμε μέσα χωρί που σε διακόπτω ότι έχει δώσει σε αναρρύθμιτα παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη του στην καλαθοσφαίρα και όπω είπε και εσύ, είναι συνδεδεμένο πλέον με τι αναμνήσει σου ενό παίχτη πλέον του μπάσκετ. Ναι, ναι. Για καταλάβει, έχω ακόμα ένα κομμάτι παρκέ από το παλιό γήπεδο. Όταν το ανακαινίζαν και βάζαν καινούριο παρκέ, πήγαμε πολλά παιδιά και πήραμε ένα κομμάτι από εκείνο το παρκέ. Ε, τι άλλε ασχολίε είχε όμω σαν παιδί πέρα από τον μπάσκετ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ε, εντάξει, το μεγαλύτερο κομμάτι τη ημέρα το τρώγαμε στο σχολείο, οπότε ήμασταν αρκετέ ώρε εκεί. Μετά ήταν λίγο η ξεκούραση, λίγο τα ιδιαίτερα και μετά ήταν πάλι προπόνηση. Εντάξει, σίγουρα, σαν παιδί, ε, θε, σαν παιδιά θέλαμε κι εμεί να παίξουμε με ηλεκτρονικά, να πάμε μια βόλτα, να πάμε λίγο στο πάρκο. Αλλά ναι, οι περισσότερε ώρε τη ημέρα ήταν είτε σχολείο ιδιαίτερα είτε προπόνηση στο γήπεδο. Άρα έπαιζε και κάποια κονσόλα, φαντάζομαι. Ε, Είχε και τα ιδιαίτερα να τα βγάλει πέρα με εκείνα. Ε, Πώ πώς είναι να έχει αυτά τα καρπούτσια που λένε στι μασχάλε και να πρέπει να κουβαλήσει, Εντάξει. Σαν παιδί, νομίζω δεν, δεν σκέφτεσαι τόσο τον το φόρτο και την κούραση ή το πόσο πρέπει να προσπαθήσεις για όλα αυτά μέσα στην ημέρα. Σου Μεγαλώνεις και βλέπει πίσω. Δεν σκέφτεσαι πώς τα έκανα όλα αυτά μέσα στη μέρα. Να εντάξει, τότε νομίζω ήταν κάτι που σε ευχαριστούσε. Δηλαδή δεν, δεν σε ένοιαζε. στο σχολείο με του φίλου σου, όπω είσαι και στο πανεπιστήμιο, είτε με του φίλου σου, είτε. Ναι, στο γήπεδο πάλι ε, περνούσαμε ωραία και συνεχίζουμε να περνάμε ωραία, γι' αυτό είναι και κάτι που κάνουμε ακόμα. Οπότε ναι, δεν είναι ότι ήταν αγκαρία και κάτι δύσκολο. Εντάξει, τα ιδιαίτερα ίσω να ήταν λίγο αγκαρία για κάποιου και για μένα σίγουρα. Αλλά ήταν πράγματα που έπρεπε να γίνουν ώστε να μπορεί και εσύ να πα προπόνηση και να ευχαριστηθεί τον μπάσκετ. Είναι πολλά τα ιδιαίτερα στην Κύπρο και επειδή έχω δώσει και την ευκαιρία στι υπόλοιπε καραθοσφαιρίστριε όπω τη Ελλάδα την Πυλακούτα για παράδειγμα, και τη Μαρίσα την Πάνκαλο και τον Γιώργο τον Τρετιακόφ να, να μιλήσουν για το μαθησιακό σύστημα στην Κύπρο, εσύ τι έχει να πει γι' αυτό. Εντάξει, δεν έχω να τοποθετηθώ ιδιαίτερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ε, νομίζω καλύπτει πολλή πλευρά αρκετά πράγματα, δηλαδή... Ενώ όταν έχει έναν παιδί πάρχουν ε... ε, Υπάρχουν κλάδοι όπου μπορεί ο καθένας ε, να ακολουθήσει και να πάει προς τον τομέα που θέλει, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι βιολογία, είτε είναι μαθηματικά, φυσική, είτε είναι τεχνικός ο κλάδος. Δεν θεωρείς ότι τα πολλά ιδιαίτερα ίσως... Να σφιχτιούν το παιδί και ναι, να μην σίγουρα, το πιέση. Δεν έχει ελεύθερο χρόνο και εσύ να χαλαρώσει, να περάσει καλά. Έχει λίγο ποιοτικό χρόνο, θα έλεγα. Ναι, αλλά εντάξει, δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Ε, αλλά εντάξει, ε, τα μαθήματα, καλό ή κακό, είναι αυτά που. και τα ιδιαίτερα είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσει, να σπουδάσει, να έχει μια καλύτερη δουλειά και ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι όλα γύρω από τον αθλητισμό. Άρα ο Δημήτρη είναι αισιόδοξο σαν άνθρωπο. Βλέπει το ποτήρι αντί μισό άδειο, μισό γεμάτο. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ε... Ε, πριν πάμε στον Αχηλέα, θέλω να μου πει πότε αποφάσισε ότι εγώ με τον μπάσκετ θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Ήταν. Ε, όταν ξεκινήσαμε και πηγαίναμε προπόνηση με τον Κώστο του Λουλίου Σουαγαλή, ο οποίο είχε και τα γενέθλιά του χτε, να το ευχηθούμε Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ε, Νομίζω ναι, το καλύτερο δώρο το έχει πάρει ήδη. Ναι, ναι, το χρυσό ήταν το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία που έφερε στην Κύπρο. Ε, ναι, ήταν εκείνη η περίοδο όπου είχαμε ξεκινήσει και πηγαίναμε προπόνηση εγώ και κάποια άλλα παιδιά από τι ακαδημίε. Ήταν ο Γιώργο Τρετιακόφ, ο, ο Κυριάκο Τέγκερη. Ήταν έτσι οι παιδιά από τι ακαδημίε που πήγαμε στην πρώτη ομάδα που αγωνιζόταν δεύτερη κατηγορία. Και κάπου εκεί κατάλαβα και εγώ ότι μπορώ να σταθώ, μπορώ να προπονηθώ με τους μεγαλύτερους, οπότε μπορώ να δώσω βάση πλέον και να προσπαθήσω να γίνω και εγώ επαγγελματίας. Πρωτού πάω στο κεφάλαιο Λουί Σακαλής και Δημήτρης Κουκουρής. Ε, να πάμε στον Αχιλέα σε ηλικία 12 ετών. Πας εκεί με τις ευλογίε του Κυριάκου Γιάνγκουλή. Ναι, ε, 12-13 κάπου εκεί ναι, με τον κόσμο τον Κυριάκο. Ατελείωτες ώρες, ε, Καλοκαίρια, ε, ναι, πολλές ώρες προπόνησης, τον Χωρίς τον Κυριάκο, ποιος είχε τρομερό ζήλο, όπως σου είπα και πιο πριν, ε, και έβαζε τρομερές ώρες και εντός και εκτός γηπέδου, ώστε να προετοιμάσει την προπόνηση, ε, να φέρει εξοπλισμό στο γήπεδο. Ήταν, ναι, ήταν ωραία χρόνια. Ε, έρχονται πάλι αναμνήσεις, ε, ε, σου, το χά, σου το είχα πει και πριν, ε, Πώ ήταν η συνεργασία, σου με Λούι Σακαλί στην ΚΑΠΑ 18, Ναι, ναι, ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία τη μία χρονιά και την επόμενη στην πρώτη κατηγορία, όπου πήραμε back-to-back -back πρωταθλήματα. Πήραμε πρωτάθλημα άνοδο τη μία χρονιά και την επόμενη πήραμε και το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, στο εφηβικό. Ε, να δώσουμε και τα συγχαρητήρια μα σε Λούι Σακαλί και Δημήτρη Γκούρι για τι επιτυχίε που έφεραν με τι εθνικέ ομάδε παιδων και εφήβων. Ε, και να μου πεις και για τον Δημήτρη τον Κουκούρη γιατί θέλω να τα συνδέσω αυτά τα δύο γιατί εκ των πραγμάτων δεν έχω άλλη επιλογή εντάξει ο Λούις ο ήταν σε μια ηλικία πιο μεταβατική όπου μπαίνει από το εφηβικό στο αντρικό ε, μαθαίνεις να παίζεις με διαφορετικό τρόπο γιατί πλέον δεν είναι ίδια τα δεδομένα ε, ο Κούζο Κουκούρη ήταν πάλι σε ένα μεταβατικό στάδιο για μένα, όπου ξεκίνησα να παίρνω παραπάνω λεπτά και ρόλο μέσα στην πρώτη κατηγορία. Οπότε είναι δύο, διαφορετικά, δύο διαφορετικέ φάσει τη ζωή μου στον μπάσκετ, οι οποίε με βοήθησαν πάρα πολύ και εντό και εκτό γηπέδου, στο να καταλάβω το ρόλο μου, σε τι είμαι καλό και πώ μπορώ να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Σε τι είσαι καλό. Α, δεν μ' άρεσε να πω α, περί αυτό λόγο. Εντάξει. Και είναι τα θετικά σου στοιχεία. Εντάξει, ότι ε, δουλεύω σκληρά για την ομάδα, προσπαθώ πάντα να ε, παίρνω τις σωστές αποφάσεις για την ομάδα και δίνω το 100% ώστε να κερδίσουμε. Από τη γραμμή του λοιπόν, τριγώντου δεν θεωρείς ότι έχεις μια ιδιαίτερη νέα Εντάξει, ε, ας μπορείς να το πεις και έτσι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το δυνατό μου σημείο. Κάποια μέρα θα μπουν τα σουτ, κάποια άλλη όχι, οπότε πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος να δώσει λύση στην ομάδα, ακόμα και αν είσαι στην κακιά σου μέρα. Αν και θα πάμε μετά στη συνεργασία σου με τον Γιώργο τον Τρετιακόφ, το 22 που ήταν άψογη νομίζω από τι καλύτερε χρονιέ που περάσατε μαζί. Ε, εκεί σου Ναι, ναι, ναι εκεί σου, εκεί στην πρώτη δεκάδα όμως τα τρίποντα στην Basket League. ναι. ναι. Ε, εντάξει, είναι... είναι ωραία να βλέπει. Το... Και νομίζω back to back. Νομίζω ναι, πρέπει να ήταν. Ναι. Δύο συνεχόμενε χρονιέ. Μια στην Ομόνια και μια στον Αχυλέα. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο να βλέπει τη δουλειά και τον κόπο που έχει βάλει να αποφέρει καρπού. Οπότε ναι, ήταν, ήταν ένα ευχάριστο συνέστημα. Ε, ναι, απαντά πολύ διπλωματικά όμω. Ε, εντάξει, σου είπα, δεν μ' αρέσει να πω αυτό λόγο. Ε, εντάξει, σίγουρα είναι ωραίο να βλέπει το όνομά σου στου πρώτου δέκα. Αλλά... Ε, εντάξει, α ερωτήσω τότε τι θα βελτίωνε από τον Δημήτρη. Α, πολλά πράγματα. Σίγουρα. Τε... Την τρίπλα μου, την τεχνική μου θα έλεγα, ε, θα προσπάθησα να δυναμώσω κι άλλο τα πόδια μου, έτσι να είμαι όσο καλύτερα γίνεται σωματικά έτοιμος και για τις άμυνες και για τα τρεξίματα και όλα. Νομίζω αυτά, ναι, και την αθλητικότητα σίγουρα. Η πρώτη επιτυχία με τον Άχιλ, Λεάν Κιβέλου, δεύτερης κατηγοριάς. Ναι, ναι. Με Coach ναι, με, με Γιώργο Τρεδιακόφ, με όλα τα παιδιά εκεί πέρα, ναι. Πε μου λίγο, πώ ήταν, τι θυμάσαι. Άξι, ήταν, ήταν ωραίες, ωραία εποχή γιατί ήταν πιο άγνα χρόνια. Ξέρεις, δεν ήταν ε, ούτε κάποιο οικονομικό όφελο ούτε τίποτα. Παίζαμε απλά μπάσκετ όπω μα αρέσει και όπω το αγαπάμε. Και ήταν ένα γεμάτο γήπεδο να έρθει όλο το γάι μακρινά δει το. Παίζαμε τον Αχιλέα Αγρού, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω ναι. Ήταν ωραίε αναμνήσει. Ε, Ένα έντονο τελικό. Στο τέλο ήμασταν εμεί οι νικητέ. Και εντάξει, ήταν ευχάριστο συνέστημα να φέρνει και εσύ μια επιτυχία στην ομάδα. Όπου μεγάλο. Είμαι γεμάτο γήπεδο, ναι, ναι. Να πάμε στην ομόνια. Την τριετία που ήσουν στην ομόνια. Τι διάφορα είδε παικτικά στο Δημήτρη. Εντάξει, μιλάμε για πάλι δύο διαφορετικά πράγματα. Για να βάλουμε και τον Κυριακό να αναλάβουμε στην αξίωση. Ναι. Ε, εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο και ο Κυριακό για την Ομόνια. Τόσα χρόνια εκεί πέρα έχει βοηθήσει τα μέγιστα όλα τα παιδιά, όσου ήταν προπονητέ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, την Ομόνια. Και εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη θέση που είχε γιατί είχε ρόλο και εντό και εκτό γηπέδου. Ήταν 24 ώρε το 24ωρο πάνω από το τηλέφωνο να μιλήσει με όλου, ε, να οργανώσει τα πράγματα για το γήπεδο. Ναι. Ε, όσον αφορά την ομόνια και τη μετάβαση από τον Αχιλιά στην ομόνια, εντάξει, όσο ω και εγώ προσπαθούσα, όπω σου είπα, να βρω λίγο τον ρόλο μου στη δεύτερη κατηγορία στην ομάδα. Ε, εντάξει, βρίσκει και εσύ τον ρόλο σου, βρίσκει τα πατήματά σου και μετά μεταβαίνει πάλι στην πρώτη κατηγορία που είναι ένα διαφορετικό κόσμο. Ε, εντάξει, εκεί πέρα μιλάμε για διαφορετικό μπάσκετ, διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικό τρόπο προπόνησης. Οπότε ήταν δύσκολο αρκετά. Ήταν και ο Κουζο ο Παπαδόπουλο, ε, ο οποίο βοήθησε και εκείνο στη μετάβασή μα. Με σκληρή δουλειά το καλοκαίρι, με πολλέ ώρε βίντεο, ε, πολλέ πρωινέ προπονήσει και βάρη. Οπότε ναι, ήταν, ήταν μια δύσκολη μετάβαση γιατί μαθαίνει κι εσύ να προπονεί διαφορετικά, να παίζει διαφορετικά. Ήταν ένα καλό πατσάγιο, α πούμε. Πο, πόσο χρόνο ήσουν. ήμουν 18. 18 χρόνων, ναι. Άρα για να πούμε και λίγο στον κόσμο που δεν γνωρίζει ποια ήταν η καθημερινότητα σου τότε. Ε, εντάξει, ήμουν φοιτητής εκείνο το διάστημα. Ε, εντάξει, η μέρα ξεκινούσε πανεπιστήμιο, μάθημα, ως τις 10.30-11. Μετά είχε προπόνηση είτε γυμναστήριο είτε γήπεδο. Σπίτι, φαΐ, ξεκούραση και ξανά γήπεδο το βράδυ ως αργά. Αυτή ήταν πάνω κάτω η καθημερινότητα και για να αποχωρήσουμε από το κεφάλαιο ομόνια έτσι όπω πρέπει, τώρα πώ βλέπει την ομόνια. Εντάξει, σίγουρα ε, έκανε, καλή, έκανε μια πολύ καλή πορεία ε, την χρονιά που έφυγα εγώ. Ε, ναι, εντάξει, Η επόμενη χρονιά η δεύτερη του δυστυχώ δε, δεν ήταν καλή. Η ομάδα έπεσε στη δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, Είναι κρίμα να βλέπει μεγάλα σωματεία να μην είναι στην πρώτη κατηγορία. Ε, σίγουρα θέλουμε και σαν Κύπρος και σαν Κυπριακό Μπάσκετ όλα τα σωματεία να είναι υγιείς και δυνατά και να είναι στην πρώτη κατηγορία, γιατί ε, ο ένας πρόχνει τον άλλον στο να γίνεται καλύτερος. Και θα πάω στον Αχιλέα. Αφήσε γλυκό πικρή γεύση έν θέση του 22. Σίγουρα άφησε μια μεγάλη πικρία, γιατί... Ε, με την επιστροφή θέλαμε κι εμεί, ξέρει, ε, ήταν τα πρώτα χρόνια του Αχυλά ξανά στην πρώτη κατηγορία. Θέλαμε να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γινόταν, ώστε να φέρουμε επί, κάποια επιτυχία με σε θέση, όπω ήταν ο ημιτελικό κυπέλο, α πούμε, την πρώτη χρονιά. Και λέω γλυκό πικριγευσή, γιατί το λέω. Γιατί είχατε κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τον Γιώργο τον Τρεδιακόφ. Θυμάμαι όπου διάβαζα στο διαδίκτυο για Αχυλέα, έλεγαν. Γιώργα Κούδη, Τρετιακόφ. Ε, δεν θα με διακόψει τώρα να πει γιατί όχι Τρετιακόφ, Γιώργα Κούδη. Ε, σίγουρα, ναι. Εντάξει, η Γιώργο ή η Δημήτρη, Δημήτρη ή η δημητρη γιωργο δεν έχει διαφορά. Γιατί εντάξει, παίζαμε για την ομάδα, παίζαμε να φέρουμε στην ομάδα ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, και καλέ εμφανίσει που κάναμε δυστυχώ δεν έφεραν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Εντάξει, άφησε πίκρα γιατί σου λέω γυρίσαμε πίσω στην ομάδα. Ήταν ο Κόζο Κυριάκο. Θέλαμε όλοι να κάνουμε κάτι καλό και για την ομάδα και για το Καϊμακλή. Οπότε ήταν μια πίκρα καλή. Και αυτό που λες το διαβάζω ότι ο Κυριάκος Γιαγκουλής έλεγε στηριζόταν πάρα πολύ σε εσάς. Εντάξει, ο Κόσο Κυριάκος είχε ένα όραμα από τότε που ξεκίνησε ξανά τον Αχιλέα της Ακαδημίας. Ότι... Για να βάλω ακόμη μια σφίνα Πιστεύεις ότι ήταν προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο σίγουρα, σίγουρα. εσύ και ο Γιώργος. Ε, σίγουρα, ναι, εντάξει. Όπω έλεγε και εκείνο πάντα, ήθελε ο Αχυλά να παρτίζεται από παιδιά που βγήκαν από τι ακαδημίε και το πόσο μάλλον να είναι παιδιά τα οποία προπονούσε και ο ίδιο σε μικρότερε ηλικίε ήταν μεγάλο στοίχημα για εκείνον. Τόσο να πάει καλά η ομάδα, όσο και εμεί. Θα σου δείξω και μια φωτογραφία. Λογικά την έχει δει είναι μια από τις πολλές, αλλά θα μου κάνεις ένα σχόλιο. Ναι, ε, εντάξει είναι στον τελικό της, πρώτη ε, κατηγορία, πρώτης κατηγορίας που είχαμε παίξει αντίον του Όλυμπου. Ήταν ναι, μια ιδιαίτερη μέρα και για τον Κούς τον Κυριάκο και για μας. Γιατί οι κόποι πολλών ετών στο τέλο ανταμείφθηκαν και ναι, ήταν πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος παρόλο που ήταν, δεν ήταν ο πρώτος προβλητής, ήταν ο Κούζο Λούις. Αλλά ναι, ήταν ιδιαίτερη μέρα για όλους. Βρίσκει κοινά στοιχεία των δύο. εντάξει, είναι και δύο σίγουρα πολύ εργατικοί, πολύ. Ε, ο καθένα έχει τη διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση, αλλά το κοινό του στοιχείο είναι σκληρή δουλειά και η αφοσίωση στο άθλημα. Ε, και ότι θέλουν να βγάλουν παίχτε και παιδιά ε, να παρτίσουν ομάδε και εθνικέ ομάδε. Σαν επαγγελματία πλέον του Sport Science, γιατί να το πούμε, ότι αποφύτησε από την Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τι προσέγγιση ξεχώρισε από του δύο, Ποιο τρόπο προσέγγιση ξεχώρισε, ε, Εντάξει, ο Κώσο Κυριάκο ήταν η προσέγγιση του ήταν πάντα σκληρή δουλειά. Ότι με δουλειά πάντα ε, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πάντα με δουλειά θα προχωρήσουμε, θα φέρουμε αποτελέσματα. Η ίδια προσέγγιση είναι για το coach του Λούι. Ε, δεν νομίζω ότι μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από τις δύο, οπότε δεν θα έλεγα ότι ο coach ο Κυριάκος κάνει αυτό ή ο coach ο Λούις κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω είναι και οι δύο της σκληρής δουλειά και αυτό είναι που του ξεχωρίζει. Άρα σε βοήθησε που ήσουν στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο θετικό μοτίβο θα έλεγα. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Βοήθησε πολύ γιατί εντάξει, όπως λένε και οι ίδιοι, μόνο με δουλειά μπορεί να παρακάτω. Και να πάμε τώρα στο κεφάλαιο αθλητικό ποσφαιρικό όμορφο Ελλήνων Λευκοσία. <Τι> το έψιλο έπαιξε κάποια. Όχι, δεν, δεν δε νομίζω γιατί εντάξει σίγουρα ε, είμαστε όλοι Έλληνες Δεν έχει καμιά διαφορά έτσι, Όπως είπες και εσύ πριν έπαιξα και στην Ομόνια για τρία χρόνια Οπότε για μένα δεν έχει καμιά διαφορά Είτε είναι Έλληνες είτε είμαστε όλοι Έλληνες Και να είναι το, Πώ πήρε την αποφάση να πάω στον Απόελ. Εντάξει, ε, βασικά ο κύκλο των Αχηλιά δεν έκλεισε όπω θα θέλαμε όλοι. Οπότε εντάξει, σκέφτηκα και εγώ ότι ήταν καιρό για μένα να κάνω ένα βήμα παρακάτω. Ε, μια ευκαιρία όπω το Αποελ ήταν τσι, μεγάλη τιμή. Οπότε αποφάσισα και εγώ να κάνω το βήμα παρακάτω και να πάω στο Αποελ και να αποδεχτώ και εγώ την πρόκληση. Αν θέλει να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε μια ομάδα πιο υψηλού επίπεδου, εισαγωγικά πάντα, για να μην μειώσουμε το τον Αχηλέα την το Ομόνια. ναι, και το Αποέλ είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο θέλει να είναι ψηλά, θέλει να πρωταγωνιστεί. Οπότε και για μένα ήταν στοίχημα και είναι στοίχημα να είμαι σε μια τέτοια ομάδα. Με τρομερή οργάνωση, με όλα. Οπότε ναι, θα ήθελα κι εγώ να κάνω το βήμα παρακάτω στο Αποέλ διαδραματίζει κάποιο ρόλο εγκεφάλικα στο Δημήτρη το γεγονός ότι ίσως, αποσύρω το ίσως, θα παίζει μπροστά από ένα γεμάτο λευκό θεό. Σίγουρα. Το γεμάτο γήπεδο είναι μεγάλο κινητρό για οποιονδήποτε αθλητή. Ο κόσμος σε σπρώχνει και μια δυνατή έδρα σίγουρα είναι ένα μεγάλο ε, θετικό αν θέλεις ώστε να μπορέσει και η ομάδα να φέρει επιτυχίε. και είναι διαφορετικό να ξέρει ότι παίζει μπροστά σε κόσμο και σε ένα άδειο που είναι η φίλη σου, η μητέρα σου, ο πατέρα σου, η γιαγιά σου. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Τι σκέφτεται ένα καλάθο φεστή εκείνη τη στιγμή, Γιατί είδαμε και αυτή τη σειρά με τον Χουάντσο Χέρναν Γκόμε και τον Άνταμ Σάντλερ, που μα έβαλε σε όλο αυτό το τρυπάκι. Εντάξει, σίγουρα η αλήθεια είναι ότι όταν παίζεις δεν σκέφτεσαι πάρα πολύ το τι γίνεται έξω από το γήπεδο. Βασικά μπορεί να μην δίνει και καθόλου σημασία. Ε, είσαι αφοσιωμένο στο τι γίνεται εδώ στο τεσσάρων γραμμών, τι θα πει ο προπονητή, ε, τι οδηγίε που πρέπει να ακολουθήσει, ε, να είσαι κοντά στου συμπέφτε σου και να είσαι συγκεντρωμένο σε κάθε φάση του αγώνα. Οπότε, λίγο πολύ, εντάξει, σίγουρα το να έχει γεμάτο γήπεδο είναι πολύ θετικό, αλλά. Δεν είναι πάντα ότι είσαι προσέχεις τι γίνεται έξω από τις τέσσερις γραμμές και τους πάγκους. Και επειδή είμαστε στο κεφάλαιο από ελ, προέρχεσαι από τον Αχιλέα και την Ομόνια, τι θα έλεγε σε αυτούς που βλέπουν τον αθλητισμό ως μέσο για αντιπαλότητες. Δυστυχώ και τα πρόσφατα γεγονότα είναι έντονα με τον αδικοχαμένο Μιχάλη με τα όσα συνέβησαν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έξω από την ΟΒΑΒΑ Εντάξει, Είναι κρίμα να βλέπεις τέτοιες πράξεις ε, έξω από τα γήπεδα και μέσα στα γήπεδα. Το ζήσαμε και εμείς λίγο πριν, λίγο, ε, λίγο καιρό πριν, με Ανόρθωση και Απόλλωνα. Ναι, δυστυχώς ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει, πρέπει να, είναι, ε, να φέρνει χαρά, να μπορούν να πηγαίνουν οι οικογένειες να παρακολουθούν τους αγώνες και να μην έχουν το φόβο του ότι ε, θα συμβεί το οτιδήποτε και θα μαυρίσει η μέρα του ή θα χτυπήσει κάποιο ή θα τραυματιστεί οποιοδήποτε. Ναι, δυστυχώ συμβαίνουν και αυτά και η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δεν πάβει να, να σταματάει και δυστυχώ πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να μπορέσουμε κι εμεί να είμαστε, απολαμβάνουμε τον αθλητισμό. Παίζει και η παιδεία σημαντικό ρόλο. Σίγουρα παίζει και η παιδεία, αλλά ε, εντάξει, δυστυχώ όπω είπατε, η βία είναι κοινωνικό φαινόμενο οπότε δεν αλλάζει αυτό πρέπει να αλλάξει με άλλα μέτρα μέσω της πολιτικής, μέσω της αστυνομία. Όσο, όσο η παιδεία και να έχει κάποιο, ε, αν είναι κάτω από υπήρια αλκοόλ ή ναρκωτικών ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει Τι υποσχέση θα έδινε στους φίλους του Αποέλ ε, Ότι θα δίνω πάντα το καλύτερο το 100% που έχω για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά και να φέρνουμε νίκες Κοίταξε και την κάμερα και πες το. Θα, θα δίνω πάντα το καλύτερο με αυτό και θα προσπαθώ πάντα να φέρνουμε νίκες ε, στον κόσμο ταποέλ. Τέλεια. Ε, ένας άνθρωπος που βγήκε πριν μερικά χρόνια από το αναπτυξιακό, τι θα έλεγε στην πολιτεία, πώς πρέπει να βελτιώσεις αυτό το κομμάτι. Ε, σίγουρα θα έπρεπε να ήταν η εύκολη πρόσβαση στα αγίπεδα και σε εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να προπονηθεί. Ε, σίγουρα να έχει πρόσβαση ε, και με κάποιον προπονητή αν θέλει να κάνει οποιαδήποτε ατομική προπόνηση είτε γυμναστήριο, ή γυμναστήριο, ότι θα τον βοηθούσε τον ίδιο να, να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερο. Πιστεύει από θέματα υποδομών χρειαζόμαστε κάποια βελτίωση, Σίγουρα χρειάζεται πολύ βελτίωση, ε, τόσο από ποιότητα του χώρου όσο και από την προσβασιμότητα στου χώρου αυτού. Ε, ναι, δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο ε, έχουμε λήψεις και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να εξελιχθούμε σε αυτό το κομμάτι ώστε να μπορέσουμε όσοι θέλουν να δουλέψουν παραπάνω να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα είπαμε για το κλειστό εισπάλουγιό σα σε πόσα παιδιά έδωσε την ευκαιρία να παίξουν μπάσκετ και επειδή έρχεται και το Ευρωμπάσκετ Πώ νιώθει που θα είναι και η Κύπρο μέρο Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για την Κύπρο να, να βρίσκεται στο Ευρωμπάσκετ και να συμμετέχει σε ένα ε, τέτοιο τουρνουά. Ε, μακάρι να πάει και η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται και να κάνει καλέ εμφανίσει. Και πόσο μάλλον να έρχεται και ο όμιλο στην Κύπρο. Είναι κάτι ε, τεράστιο. Τεράστιο, ναι, σίγουρα. Που δίνει και στην Κύπρο την ευκαιρία και στην Ομοσπονδία να δείξει ότι μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να αναλάβουμε τέτοιες διοργανώσεις και να βάλουμε και την Κύπρο στον πασχετικό χάρτη της Ευρώπης. Και θα κλείσω με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θέλω να μου πεις εάν είχες το μαγικό λιχνάρι του Αλαντίν και το μαγικό χαλί. Τρεις ευχές που θα ήθελες από το μαγικό λιχνάρι να σου πραγματοποιήσει και τρεις προορισμούς με τους οποίους ήθελες να πετάξει με το μαγικό χαλί. <laughs> ε, εντάξει. Ευχή... Μπορεί να είναι μπασκετική προορισμή. Ε, εντάξει, σίγουρα ε, όπω όλοι θα ήθελα να δοκιμάσω και εγώ. Η ευχή μου θα ήταν βασικά να παίξω στο εξωτερικό. Ε, όπω όλοι θα θέλαμε νομίζω. Ε, να δοκιμάσω και εγώ την τύχη μου εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι έχω κάποια άλλη ευχή για να σου πω την αλήθεια. Νομίζω μόνο αυτή θα ήταν. Εντάξει, τώρα όσο για του τρού προορισμού σίγουρα θα ήταν η Αμερική. Ε, Εντάξει, αλήθεια είναι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ενώ, ναι, σίγουρα. Μπορεί να είναι και πέραν από του ε, ε, μπασκετικού. Εντάξει, πέραν του μπασκετικού, νομίζω. Ε, táxia, Ελλάδα σίγουρα είναι ένα πανέμορφο προορισμό. Έχει πολλά όμορφα μέρη και ε, να επισκεφτεί. Μα η Ελλάδα είναι μπασκετικό προορισμό. Νομι... Ε, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άνθρωπο στον κόσμο που να ασχολείται γενικότερα με τον αθλητισμό, που να μην θεωρεί κατόρθωμα να λυγίσει στη Σοβιετική Ένωση, όχι μόνο η Σοβιετική Ένωση, αλλά ε, και ας μην ξεχνάμε και το 2005. Ναι, ναι, σίγουρα. Ε, Μεγάλοι στιγμές για το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ήταν... Ε, χαράξαν πορεία από εκεί πέρα οι υπόλοιποι. Και εντάξει, αφού δεν βάζει τον τρίτον προορισμό... Ε, να πάμε στι ευχέ για το μαγικό λιχνάρι. Μόνο να παίξει στο εξωτερικό. Ναι, ναι, σίγουρα. Δε, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Νομίζω αυτό θα ήταν σου αφορά τον μπάσκετ. Ε, ακόμη κάτι για να το κλείσουμε έτσι ωραία. Ναι, σίγουρα ο καθένα θέλει να είναι επιτυχημένο στον τομέα του και στο επάγγελμά του. Οπότε, ναι, να, εγώ σαν γυμναστή θα ήθελα κάποια στιγμή να προοδεύσω, α πούμε. Τέλεια. Ε, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Νομίζω είχαμε μια απολαυστική συζήτηση. Ναι. Το απόλαυσε. Ναι, ναι, 100%. Ευχαριστώ ναι. πολύ. Αυτό έχει σημασία. Νομίζω και ο κόσμο το απόλαυσε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι.